Η κυρία Νίκη Κεραμέως, η Υπουργός Παιδείας, είναι μαζί μας. Καλή σας μέρα, κυρία Κεραμέως. Γεια σας. Καλή σας ημέρα. Λοιπόν, πώς είστε, τι κάνετε? Καλά, είναι όλα καλά πήγανε. Για να μας πει όμως και η ίδια, να μην τα λέμε εμείς. Ποια πήγανε καλά? Όλη η εβδομάδα με χαρά κύλησε. Ίσα-ίσα. Πήγαν και τα παιδιά. Πήγαν πολλά παιδιά τελικά. Τα παιδιά χάρηκαν πάρα πολύ που επέστρεψαν. Είχαμε πράγματι μεγάλη προσέλευση, στο 82% περίπου, για τα δημοτικά. Και ξέρετε, το πιο ευχάριστο έτσι είναι να βλέπει κανείς την προσμονή στο πρόσωπό τους. Δηλαδή, τη χαρά με την οποία αντίκρισαν τους δασκάλους τους, τους συμμαθητές τους. Επιτέλους επέστρεψαν στο φυσικό τους χώρο. Και ο φυσικός τους χώρος είναι το σχολείο. Κυρία Κεραμέως, εκτός από το 82% στα δημοτικά, στις άλλες βαθμίδες, τώρα που έχουν περάσει και αρκετές εβδομάδες, πού κυμαίνεται η προσέλευση? Κοιτάξτε να δείτε, στα γυμνάσια είμαστε περίπου στο 60%, λίγο λιγότερο από το 60%. Στα λύκια τώρα η κατάσταση είναι ιδιάζουσα. Καταλαβαίνετε ότι πλέον η τρίτη λυκείου ετοιμάζει τις πανελλαδικές που ξεκινάνε σε λίγες μέρες. Έχει περικοπεί η ύλη, οπότε προφανώς έχουν επικεντρωθεί στο διάβασμα στο σπίτι, δεδομένου ότι πλέον έχει καλυφθεί και όλη η ύλη και δεν... Και αυτό το σύστημα, πάνε οι μισοί και τις άλλες, τις μισές μέρες κάνουν μάθημα, Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Πέμπτη, Σάββατο. Τρίτη-Πέμπτη. Τρίτη-Πέμπτη που κάνουμε το κομπιούτερ. Πώς πάει όλο αυτό το πακέτο? Πάνε εκ περιτροπής. Γιατί οι ειδικοί θέλουν να μην είναι πάνω από 15 παιδιά ταυτόχρονα μέσα στην τάξη. Ναι. Πρέπει να σας πω ότι υπάρχει ένα σημαντικό αριθμό βεβαίως τμήματων, ειδικά στο δημοτικό και στο νηπιαγωγείο, όπου είναι μέχρι 15 τα παιδιά. Άρα εκεί πηγαίνουν κάθε μέρα. Αν το τμήμα έχει μέχρι 15 παιδιά, πηγαίνουν κάθε μέρα. Ναι. Κατά τα λοιπά, γίνεται εκ περιτροπής. Αυτές είναι οι οδηγίες των ειδικών, προκειμένου ακριβώς να μειώσουμε τον συγχρονισμό. Και του χρόνου τι θα γίνει από το Σεπτέμβριο? Και πότε θα ανοίξουν αυτά? Αυτό ήταν η ερώτηση ακριβώς, όλη κατευθείαν. Κοιτάξτε, πρέπει να σας πω ότι ρωτάω πολύ συχνά τον κύριο Τσιόδρα και μου λέει, μα τι με ρωτάς από τώρα, είναι πάρα πολύ νωρίς. Ναι, αλλά εσύ δεν πρέπει να είσαι έτοιμη, Υπουργίνα μου, ότι είτε πει ο Τσιόδρα έτσι είτε γιουβέτσι. Συγγνώμη εμείς για την έκφραση. Προφανώς και γι' αυτό και ετοιμάζουμε διάφορα σενάρια και έχουμε ετοιμάσει διάφορα σενάρια ανάλογα με τι θα μας πούνε οι ειδικοί. Απλά δεν μπορούμε να ανακοινώσουμε πώς θα ξεκινήσουν τα σχολεία. Όπως ξέρετε, πάμε βήμα-βήμα, προσεκτικά και πάντοτε στη βάση των οδηγιών των ειδικών. Αλλά θα είμαστε νωρίτερα από τις 11 Σεπτεμβρίου. 1 Σεπτεμβρίου να είναι οι γονείς πίσω, αυτό. Δηλαδή να σταματήσουν. Κοιτάξτε, έχουμε πει καταρχήν να είμαστε ξεκάθαροι ότι τα σχολεία δεν θα ανοίξουν πριν την 1 Σεπτεμβρίου. Το λέω για να υπάρχει προγραμματισμός, να είναι ξεκάθαρα τα πράγματα. Γίνεται μια προσπάθεια να ανοίξουν, αλλά είναι μια απόφαση που δεν έχει ληφθεί ακόμα, διότι είναι πολλοί οι παράγοντες που επιδρούν σε αυτή την απόφαση. Πάντως γίνεται μια προσπάθεια να ανοίξουν πιο νωρίς από ό,τι συνήθως. Προχθές διάβαζα πάντως, δεν ξέρω, δεν θυμάμαι ποιανού ανακοίνωση ήταν, ότι υπάρχουν πάρα πολλά κενά, πολλοί αυτοί που θέλουν αναπληρωτές και τα λοιπά και τα λοιπά για τον καινούργιο χρόνο, λέμε. Ναι. Είστε έτοιμοι γι' αυτό? Διότι τώρα που σπάνε και τα τμήματα... Στο νομοσχέδιο, κύριε Καπιτώ, το νομοσχέδιο το οποίο συζητείται αυτές τις μέρες στη Βουλή, φέρνουμε ειδικές ρυθμίσεις για την πιο αποτελεσματική στελέχωση των σχολείων. Θα σας πω ένα παράδειγμα. Θυμόσαστε κι εσείς ως δημοσιογράφοι κάθε χρόνο στις αρχές του έτους και να στο τάδε νησί που δεν πάνε οι εκπαιδευτικοί και ούτω καθεξής. Φέρνουμε ρυθμίσεις λοιπόν. Γιατί γίνεται αυτό? Γιατί η προηγούμενη κυβέρνηση είχε, για παράδειγμα, καταργήσει τη διπλή μοριοδότηση για εκπαιδευτικούς που υπηρετούν σε δυσπρόσιτες περιοχές. Εμείς φέρνουμε διπλή μοριοδότηση για τους εκπαιδευτικούς αυτούς που υπηρετούν σε δυσπρόσιτες. Άρα είναι ένα κίνητρο να πάνε σε περιοχές οι οποίες είναι. Προφανώς. Επίσης, φέρνουμε ρυθμίσεις βάσει των οποίων θα προσμετράτε πιο γρήγορα η προϋπηρεσία και τα προσόδα των εκπαιδευτικών. Άρα και αυτό είναι ένα σημαντικό κίνητρο. Και επίσης, ας πούμε και το άλλο. Εάν κάποιος εκπαιδευτικός έχει επιλέξει μια συγκεκριμένη περιοχή να υπηρετήσει αυτήν και δεν εμφανιστεί, αυτό, ξέρετε, δημιουργεί μια πολύ σημαντική αναστάτωση στην περιοχή. Άρα φέρνουμε στην τοπική κοινωνία, στα παιδιά, στο σχολείο. Άρα φέρνουμε ρυθμίσεις και αναφορικά με αυτό το πρόβλημα. Κυρία Κεραμέως. Άρα πολλές ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη στελέχωση των σχολείων. Επειδή ψηφίζεται τις επόμενες μέρες αυτό το νομοσχέδιο, το οποίο έχει προκαλέσει απανωτές συγκρούσεις στη Βουλή, να μας εξηγήσετε τώρα δύο πράγματα. Αρχικά δεν κατάλαβα ποτέ, αλλά θα ήθελα τη δική σας απάντηση, γιατί έγινε τόσο μεγάλος ντόρος για το αν θα αρχίσουν να μαθαίνουν 5 αγγλικές λέξεις τα παιδιά στο νηπιαγωγείο. Αλλά θέλω να μας εξηγήσετε τη φιλοσοφία αυτού, γιατί μπαίνουν από τόσο νωρίς στην πρωτοβάθμια. Θα σας πω, δεν μπορώ να σας εξηγήσω τις αντιδράσεις, διότι οι αντιδράσεις φτάσανε μέχρι και σε επίπεδο συνωμοσιών. Δεν θα μπω σε αυτό, εγώ θα μιλήσω με στοιχεία. Και τα στοιχεία τι δείχνουν? Ότι υπάρχει μια διεθνής τάση από το 2000 και μετά να προστίθεται μια δεύτερη γλώσσα στην προσχολική εκπαίδευση. Ναι. Γιατί αυτό? Γιατί έρευνες δείχνουν ότι τα παιδιά που εκτίθεται σε περισσότερες από μία γλώσσες αποκομίζουν πολλαπλά γνωστικά ωφέλη. Το πούμε πολύ απλά. Τα παιδιά τα χρόνια αυτά είναι σφουγγάρια.
ναι, είναι σε μία θέση να, αν θέλετε, να, οι προσλαμβάνουσές τους πρέπει να είναι περισσότερες δυνατές. Τα εργαλεία τα οποία τους δίνουμε και τα εφόδια είναι πάρα πολύ σημαντικό να εντοπίσουμε σε αυτές τις ηλικίες. Γιατί τότε είναι που είναι οι μεγαλύτερες αλλαγές. Καλά, εντάξει, αυτό τώρα με τα αγγλικά στον υπηαγωγείο, ο ντόρος που έγινε, ήταν για μία, με συγχωρείτε που θα το πω, μια σαχλαμάρα που είπε κάποια συνάδελφός σας, δηλαδή. Εντάξει, τώρα. Να σας πω όμως ένα στοιχείο, αν επιτρέπετε. Δείχνει μια ευρύτερη αντίληψη, με συγχωρείτε, κύριε Υπουργέ, πέρα από την κριτική αυτή. Εντάξει τώρα, είπε κάποιος τώρα ότι τα αμερικάνικα πανεπιστήμια δεν λάβανε. Θεωρώ τα στοιχεία σημαντικά. Ενώ μέχρι, αν θέλετε, στις αρχές, πριν από περίπου μια δεκαετία, είχαμε πολύ λίγες χώρες πράγματι που είχαν δεύτερη γλώσσα, πλέον έχουμε 14 ευρωπαϊκές χώρες που έχουν βάλει δεύτερη γλώσσα στην προσχολική ηλικία από τα 3 Ωραία, και έπειτα. Εξηγείτε γιατί λίγο αυτό, πώς θα γίνεται αυτό. Δεν επιβαρύνονται τα παιδιά. Δηλαδή, και ένας γονιός μπορεί να πει: εγώ δεν πάω το παιδί μου, ξέρω εγώ, σε αυτή προσέξτε, την ηλικία. Προσέξτε. Είναι πολύ σημαντικό να πούμε ότι αυτό δεν γίνεται ως μάθημα. Δηλαδή, δεν προσθέτουμε αγγλικά στον υπηαγωγείο. Γίνεται μέσω δραστηριοτήτων. Τον υπηαγωγείο ολόκληρο έχει ένα διαθεματικό χαρακτήρα. Δεν έχει μαθήματα όπως έχει το δημοτικό και το γυμνάσιο και το λύκειο. Δηλαδή, κάνουμε από τάδε μέχρι τάδε ώρα μαθηματικά, μετά κάνουμε άλλο μάθημα και το εξής. Είναι ένας ενιαίος και διαθεματικός χαρακτήρας. Άρα, εμείς τι κάνουμε, προσθέτουμε δραστηριότητες στα αγγλικά παράλληλα παρουσία του νηπιαγωγού. Εντάξει. Ναι. Τώρα να σας πω κάτι. Γιατί όλο αυτό, για να δώσουμε περισσότερα εφόδια. Εντάξει. Και εδώ είναι πολύ σημαντικό να τονίσουμε το εξής. Ότι με βάση έρευνες που υπάρχουν διεθνώς, αυτό αποδεικνύει δύο πράγματα αν το κάνεις αυτό. Πρώτον, ότι βάζοντας την επιπλέον γλώσσα αναπτύσσουν περισσότερες δεξιότητες στα παιδιά, επίλυση προβλημάτων, ευελιξία σε γλωσσικές ικανότητες, ικανότητες επικοινωνίας και το καθεξής, αλλά βοηθάει και στην καλύτερη χρήση της μητρικής σου γλώσσας. Εντάξει. Τώρα να σας πω κάτι άλλο εγώ. Εγώ έχω μία διαφωνία. Ναι, διαφωνία. Προβληματισμό, ρε παιδί. Προβληματισμό, διαφωνία, εν πάση περιπτώσει, με αυτήν την ιστορία με τα λατινικά και την κοινωνιολογία. Δεν το κατάλαβα. Ναι. Τώρα, αν βγάλουμε την κοινωνιολογία, βάλουμε λατινικά, τώρα τι νόημα έχει. Καλά, με τα λατινικά που τους έχουμε προχωρήσει όλοι. Γενιές ατελείωτες. Λοιπόν, να πούμε το εξής. Ναι. Η κοινωνιολογία παραμένει βασικό μάθημα στο σχολείο. Βασικό Μάλιστα. μάθημα. Ναι. Δεν αλλάζει κάτι ως προς αυτό. Μάλιστα. Άρα όλα αυτά που ακούγονται ότι αφαιρούμε την κοινωνιολογία δεν ισχύει που δεν είναι βασικό μάθημα στο σχολείο. Η συζήτηση για πού γίνεται, για τα παιδιά θεωρητικής κατεύθυνσης που θέλουν να ακολουθήσουν μετά σπουδές φιλοσοφικής, νομικής κ.ο.κ. Ναι. Εμείς λοιπόν τι λέμε. Θα σας πω, ιδανικά τι θα θέλαμε. Θα θέλαμε να μπορεί να επιλέγει κανείς να κάνει κοινωνιολογία ή να κάνει λατινικά. Για να ακολουθήσει εν συνεχεία αυτές τις σπουδές. Όμως υπάρχει όμως ένα συνταγματικό κόλλημα σε αυτό. Δεν μπορείς να οδηγήσεις την ίδια σχολή από δύο διαφορετικούς δρόμους. Σωστό. Άρα πρέπει να επιλέξουμε μεταξύ των δύο. Και εμείς τι είπαμε, όπως είχαμε πει και προεκλογικά, είπαμε ότι θεωρούμε ότι για αυτές τις σχολές συγκεκριμένα, για φιλοσοφική, για νομική, είναι πιο χρήσιμα τα λατινικά ως βάση. Και υποδεχθεί παρά... η χρόνια. Ακριβώς. Αλλά η κοινωνιολογία παραμένει βασικό μάθημα. Θέλω να το τονίσω αυτό. Mm. Και όχι μόνο παραμένει βασικό μάθημα. Ναι, διότι αυτό εισάγουμε... που ακούμε γύρω είναι σαν να την καταργείτε την κοινωνιολογία. Γι' αυτό είμαστε εδώ, για να δίνουμε τις απαντήσεις και για να διαφωτίζουμε ακριβώς, να δίνουμε απαντήσεις και να εξηγούμε τα ζητήματα. Να ρωτήσω κάτι τελευταίο, κυρία Κεραμέως. Αλλά αν μου επιτρέπετε επιπλέον, είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι ας πούμε προσθέτουμε την ερευνητική εργασία στο σχολείο. Δηλαδή ενισχύουμε πολύ τις μεθόδους αποτίμησης των μαθητών. Στην κοινωνιολογία το κάνουμε αυτό ιδιαίτερος δε. Γιατί είναι ένα μάθημα στο οποίο είναι πολύ σημαντική η σφαιρική καλλιέργεια και η σφαιρική μόρφωση. Ναι. Ναι, τώρα υπάρχει μεταρρύθμιση η οποία μπορεί να γίνει ποτέ και η οποία θα οδηγήσει σε σταδιακή, δεν λέω άμεση, κατάργηση των φροντιστηρίων. Μπα. Κοιτάξτε, ο στόχος είναι να ενισχύσουμε τον αυτόνομο παιδαγωγικό ρόλο του σχολείου και να ενισχύσουμε και τη γενική παιδεία. Αυτό είναι κάτι το οποίο είναι ένα πραγματικό στοίχημα. Πώς το κάνουμε αυτό, ένα παράδειγμα. Το κόντρα μάθημα. Το κόντρα μάθημα είναι μια λογική στην τρίτη ηλικίου. Για τα παιδιά που επιλέγουν θεωρητική κατεύθυνση να κάνουν υποχρεωτικά και μαθηματικά, για τα παιδιά που επιλέγουν πρακτική κατεύθυνση να κάνουν υποχρεωτικά και ιστορία. Είναι, γιατί... είναι και λίγο βασανιστήριο αυτό τώρα, ξέρετε. Εντάξει, στην τρίτη ηλικία έχει, κατεύθυνση στην τρίτη ηλικία έχει μπει σε μία αυτή ότι παιδιά τώρα πάει για το πανεπιστήμιο, κακός ίσως, και του λέει ξαφνικά. Είναι σημαντικό, προσέξτε, δεν είναι για τις πανελλαδικές, δεν το προσθέτουμε στις πανελλαδικές, το προσθέτουμε μόνο στο σχολείο, στο απολυτήριο. Ναι. Πρέπει να έχουμε μια σφαιρικότερη μόρφωση. Ξέρετε πόσο χρήσιμο είναι τα μαθηματικά, να ξέρει κανείς καλά μαθηματικά. Έχετε δίκιο. Εντάξει, δεν αμάζεται τριτηλικίου όμως. Έχετε δίκιο. Γι' αυτό ξεκινάμε και γι' αυτό είναι σημαντικό.
σημαντικό, κύριε Καμπράκη, να πούμε ότι βάζουμε και τις νέες θεματικές. Νέες θεματικές που στοχεύουν σε ένα σχολείο που καλλιεργεί και δεξιότητες. Περισσότερες δεξιότητες. Τι είναι νέες θεματικές? Εθελοντισμός, πρόληψη από εξαρτήσεις, οδική ασφάλεια, επιχειρηματικότητα, σεξουαλική ρομποτική. Αγωγή, που ήταν σεξουαλική πάντα αγωγή. Αυτά, ναι. Σεξουαλική αγωγή είναι και αυτές τις νέες θεματικές. Η κάθε θεματική είναι σταθμισμένη στην ηλικία των παιδιών. Παράδειγμα, δεν θα κάνουν τα παιδιά οδική ασφάλεια στον νηπιαγωγείο. Σταθμίζουμε άρα την κάθε θεματική στην ηλικία των μαθητών, μάλιστα, στην εκπαιδευτική η βαθμίδα. Η πρώτη γενιά, η καινούργια, από ένα καινούργιο σχολείο, πότε θα βγει? Δηλαδή σε πόσα χρόνια πρέπει να περιμένουμε ότι θα βγουν οι μαθητές? Κοιτάξτε, που έχουν ζήσει δυστυχώς, ένα νέο σχολείο? Δυστυχώς οι αλλαγές στην παιδεία, οι αλλαγές στην παιδεία θέλουν ένα βάθος χρόνου για να γίνουν, το καταλαβαίνετε. Καμία, οι αλλαγές που κάνουμε τώρα σηματοδοτούν τη στροφή σε ένα σύγχρονο σχολείο. Μάλιστα. Να το πω πολύ απλά. Φεύγουμε από ένα σχολείο το οποίο έχει αποκλειστικό στόχο τη μετάδοση γνώσεων. Προφανώς η μετάδοση γνώσης είναι η βασική αποστολή του σχολείου, να μεταλαμπαδεύσουν οι εκπαιδευτικοί μας τα παιδιά, να τους κάνουν μορφωμένους. Αλλά έχει και μια πρόσθετη αποστολή, που είναι να βγάλει στην κοινωνία πιο σφαιρικά καλλιεργημένους ανθρώπους. Πιο σφαιρικά μορφωμένους ανθρώπους. Ανθρώπους που θα ξέρουν, αν μου επιτρέπετε, ότι δεν μπαρκάρει στη ράμπα των αναπήρων. Ανθρώπους που θα ξέρουν πώς να σέβονται το περιβάλλον. Το λέω και με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος. Γι' αυτό και είναι σημαντική η αποστολή του σχολείου. Το σχολείο βγάζει μορφωμένους ανθρώπους, βγάζει και υπεύθυνους πολίτες όμως. Καλημέρα σας, καλημέρα. Θα ξαναπούμε. Αυτές τις θεματικές, αυτό που σκοπούμε. Καλή σας ημέρα. Καλό τρίμερο. Εγώ ευχαριστώ. Γεια σας, κύριε Υπουργέ. Λοιπόν,